βρισκόμαι σήμερα στην Πρέβεζα με αφορμή κάποια γεγονότα που συμβαίνουν στο νοσοκομείο της πόλης, όπως εντέλεστε σε συναδέλφους που βρίσκονται σε άδεια και θυροκολούνται στρατιωτικά στις πόρτες τους, αλλά αυτό είναι τελείως η αφορμή. Το βασικό πρόβλημα που ήρθαμε να συζητήσουμε είναι γενικά το πρόβλημα ανάπτυξης της υγείας στην πόλη, σε ένα νοσοκομείο το οποίο πάσχει με γιατρούς εξουθενωμένους και ελάχιστους πλέον, πρέπει η Πρέβεζα να βρει την υγεία της. Αποτέλεσμα, σε αυτήν τη φάση τουλάχιστον, ο κόσμος να ξενιτεύεται μέχρι τα Γιάννενα για να βρει υπηρεσίες υγείας και με ένα σχέδιο κατά τη γνώμη της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών που οδηγεί το νοσοκομείο της πόλης σε κάτι ίσως μεγαλύτερο λίγο από ένα κέντρο υγείας, με σκοπό όλοι οι ασθενείς και όλος ο πληθυσμός της Πρέβεζας να πρέπει να μεταφερθεί στα Γιάννενα, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για να βρει την υγεία του. Όλα αυτά βρίσκουν απέναντι τους νοσοκομειακούς γιατρούς και η πρώτη μας αντίδραση είναι στις 20 του μηνός με την πανηγειονομική απεργία, στη συνέχεια στις 7 Νοεμβρίου με την πανελλαδική απεργία. Δεν πρόκειται να αφήσουμε να διαλυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θα παλέψουμε και θα πετύχουμε, πιστεύω, να παραμείνει το σύστημα υγείας δημόσιο και δωρεάν για όλους μας, αλλά και με ποιοτική προσφορά υγείας, όχι απλώς μία βασική υγεία και όλα τα άλλα στους ιδιώτες. Στην ουσία καταρχήτε μετά από την ώρα που έχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, καταρχήτε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας όσο και να παρέχει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, τα νοσοκομεία των Ιωαννίνων, έτσι δεν είναι? Σαφώς. Χαλάει και η ποιότητα υγείας του Πανεπιστημιακού, γιατί είναι φτιαγμένο για τριτοβάθμια υγεία, είναι αναγκασμένο να αντιμετωπίζει και τη δευτεροβάθμια υγεία και μετά την απαγόρευση της συνταγογράφησης από τους ιδιώτες στους ανασφάλιστους, πλέον είναι και πρωτοβάθμια υγεία. Η οξυμένη κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο Πρέβεζα στη στελέχωση της ιατρικής υπηρεσίας, τα συνεχόμενα εντέλεση και παρατεταμένες εφημερίες των γιατρών το τελευταίο χρονικό διάστημα, οδήγησαν το σώμα των ιατρών σε μια σειρά από παρεμβάσεις, οι οποίες σήμερα πήραν τη μορφή της Γενικής Συνέλευσης. Κάναμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση με τους συναδέρφους, οι οποίοι συμμετείχαν εδώ πέρα στη συνέλευση κτλ. Περιγράψαμε τα προβλήματα που υπάρχουν σε κάθε τμήμα και αναφερθήκαμε με διεξοδικό έτσι τρόπο στις αιτίες τις οποίες προκαλούν αυτά τα προβλήματα στη στελέχωση και τα προβλήματα υπερεφημέρευσης, στα συνεχόμενα εντέλεση κτλ. Οι αιτίες αυτές δεν είναι άλλες από τους συρρυκνωμένους οργανισμούς των νοσοκομείων όπως και του νοσοκομείου Πρέβεζας, την απροθυμία της σημερινής κυβέρνησης να κάνει μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και τα υψηλά όρια συνταξιοδότηση των γιατρών, οι οποίοι μένουν εγκλωβισμένοι μέχρι τα 67 τους χρόνια και αναγκάζονται να δουλεύουν κάτω από ακραίες συνθήκες χωρίς να μπορούν να φύγουν. Όλο αυτό το σκηνικό δημιουργεί μια έκριθμη κατάσταση, την οποία ως γιατροί μέσα από το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Πρέβεζας την αναδείξαμε στη διοίκηση του νοσοκομείου. Περιγράψαμε ποιες είναι οι συνθήκες στις οποίες εδώ πέρα οι γιατροί προσπαθούν να κάνουν το λειτουργήμά τους και να προσφέρουν στην κοινωνία και εξηγήσαμε με τον πιο σαφή τρόπο ότι ως εδώ και δεν μπορούμε άλλο. Στη σημερινή συνέλευση, η οποία πριν από λίγο τελείωσε, αποφασίσαμε μια σειρά από κινητοποιήσεις με αρχής γενομένης 20 του μήνα που θα γίνει μια πανελλαδική κινητοποίηση για την υγεία, θα συμμετάσχουν και το νοσοκομείο Πρέβεζας, αυτοί οι γιατροί του νοσοκομείου Πρέβεζας, θα γίνει κινητοποίηση στην πύλη του νοσοκομείου και από την οποία απευθύνουμε κάλεσμα σε όλο το λαό της Πρέβεζας να συμμετάσχει
και αυτό σε αυτή την κινητοποίηση, ενισχύοντας επί της ουσίας τις δημόσιες δομές εδώ πέρα της περιοχής. Μια άλλη απόφαση η οποία πήραμε είναι να πάμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα σε εκλογές ώστε να εκλεχθεί η Τριμελής Επιτροπή Ιατρών Νοσοκομείου, ένα συνδικαλιστικό όργανο το οποίο θα υπάγεται στην Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Ηπείρου και το οποίο θα μπορεί άμεσα να παρεμβαίνει και να αναδεικνύει τα προβλήματα του ιατρικού σώματος εδώ στο νοσοκομείο και στα κέντρα υγείας. Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε το δημόσιο χαρακτήρα του νοσοκομείου Πρέβεζας και να διεκδικήσουμε μαζί με το λαό της Πρέβεζας όσο το δυνατόν καλύτερη στελέχωση, ώστε να υπάρχουν όσο το δυνατόν πιο ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για τους κατοίκους εδώ της περιοχής. Ευχαριστώ.